Ισορροπίες τρόμου κυριολεκτικά και πάω κατευθείαν, πριν πούμε όλα τα άλλα της εισαγωγής, στον κύριο Γιώργο Καπόπουλο, που όπως γνωρίζετε έχει πάντα μια ψύχρεμη ματιά, αλλά αναλύει σε βάθος τα γεγονότα. Καλημέρα, κύριε Καπόπουλε. Καλημέρα. Ήταν πύραυλος σοβιετικής κατασκευής τύπου S300, σαν για αυτούς που έχουμε κι εμείς, που επειδή δεν τους πήρε η Κύπρος, τους πήραμε εμείς. Σοβιετικής κατασκευής πύραυλος που το σκέφτηκε από τους Ουκρανούς για να αναχαιτήσει ρωσικό πύραυλο που θα έπεφτε στη Δυτική Ουκρανία. Άρα έχει ξεκαθαρίσει αυτό. Ωστόσο, η ενεργοποίηση των πάντων, τι κατά τη γνώμη σας κατέδειξε, κύριε Καπόπουλε? Κοιτάξτε να δείτε, βρισκόμαστε σε μια πολύ λεπτή φάση. Προχθές στην Άγκυρα συναντήθηκαν οι αρχηγοί της CIA και της ρωσικής ΣΒΕΡ, ο κύριος Μπέρνς και ο κύριος δεν θυμάμαι το όνομα του Ρώσου, τέλος πάντων. Είναι και λίγο περίεργο. Εντάξει. Ναράσκιν. Ναι. Ο αντίστοιχος αρχηγός της ρωσικής CIA, να το πω. Είναι φανερό ότι βρισκόμαστε σε μια καμπή του πολέμου στην Ουκρανία, που όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές έχουν συμφέρον να τερματιστεί ο πόλεμος με ένα πάγωμα της σύγκρουσης, με μια κεχηρία, γιατί επί του παρόντος δεν μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω. Γιατί, λοιπόν. Γιατί ο Πούτιν τα βρήκε στην Ουκρανία πολύ πιο σκούρα από ό,τι περίμενε. Ούτε ανετράπη ο Ζελένσκι με πόλεμο αστραπή σε τρεις μέρες, ούτε η αντίσταση του Ουκρανικού στρατού του επέτρεψε να προελάσει ώστε να αναγκάσει σε παράδοση ανεφόρων τον Ουκρανικό στρατό. Τώρα αμήνεται ο Ρωσικός στρατός και αναδιπλώνεται. Άρα έχουν λόγο οι Ρώσοι, έχουν αποκτήσει πολύ σημαντικά εδάφη στην περιοχή, έχουν κάθε λόγο να γίνει μια κεχηρία αυτή τη στιγμή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν δύο μεγάλους στρατηγικούς στόχους. Διέριξαν τη συμμαχία Γερμανίας-Ρωσίας και συσπήρωσαν όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ γύρω από τη δική τους στρατηγική. Αυτό δεν θα αντέξει και πολύ. Ένας χειμώνας χωρίς φυσικό αέριο, ένας χειμώνας και μια άνοιξη με ύφεση, φτώχεια και κοινωνική συμπίεση παντού θα δημιουργήσει ροχμές στο ΝΑΤΟ. Άρα και οι Αμερικανοί έχουν λόγο να σταματήσει τώρα η σύγκρουση. Και ο Ζελένσκι έχει λόγο να σταματήσει τώρα η σύγκρουση. Έχει το πρόσχημα. Το πρόσχημα ποιο είναι? Ότι απέκρουσε τους Ρώσους και όχι μόνο τους απέκρουσε, αλλά τους πήρε στο κυνηγητό, τους ανάγκασε να φύγουν από τη Χερσόνα. Και έτσι μπορεί να πει ότι γίνεται μια εκεχηρία για να συζητηθεί το Ουκρανικό σε διαπραγματεύσεις. Είναι λοιπόν μια σπάνια στιγμή όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν συμφέρον για από μια εκεχηρία, άσχετο αν δεν το λένε. Είναι αποκαλυπτικό το ότι οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί στην ουσία προσυπέγραψαν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ερντογάν, γιατί αυτή η συνάντηση έγινε στην Άγκυρα. Θα μπορούσε να έχει γίνει στην Ελβετία, θα μπορούσε να έχει γίνει στην Αυστρία, σε ένα ουδέτερο κράτος δηλαδή από στρατιωτική άποψη. Προτίμησαν όμως να γίνει στην Άγκυρα. Και έχουμε μια έμεση αλλά σαφέστατη παραδοχή των Αμερικανών ότι ο Ερντογάν παίζει ένα χρήσιμο ρόλο. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εσείς είστε από αυτούς που τα λέει και το κρατώ αυτό, γιατί υπήρχε και ένα αφήγημα. Θα λέω το εξής, να το πω από την αρχή. Είναι θέμα λίγων βδομάδων ή το πολύ μέχρι το τέλος του χρόνου να τελειώνει η ιστορία των F-16 με θετική ανταπόκριση από πλευράς Ηνωμένων Πολιτείων. Παρά τα όσα λέει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μενέντες. Ναι, νομίζω παρά τα όσα λέει, γιατί κοιτάξτε να δείτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνώρισαν μεσολαβητικό ρόλο στην Τουρκία. Έτσι. Αλλιώς θα είχε γίνει συνάντηση επί τουρκικού εδάφους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να δώσουν στον Ερντογάν πράσινο φως να κάνει εισβολή στη Συρία, όπως φαίνεται να ζητάει προφασιζόμενος τρομοκρατική δράση. Δεν μπορούν να τον αφήσουν να συνεχίσει αυτή την αποσταθεροποιητική για τον ΝΑΤΟ ρητορική στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, άρα κάτι πρέπει να του δώσουν. Το ελάχιστο που μπορούν να του δώσουν είναι τα F-16, τα καινούργια και ο εξυγχρονισμός των παλαιών. Μάλιστα. Το οποίο βεβαίως μπορεί να είναι μια διαδικασία που θα πάρει 2 με 3 χρόνια. Βέβαια. Γιατί περί όνου σκιάς έχω και εγώ την αίσθηση. Απλώς ο Ερντογάν θέλει προεκλογικά να έχει τα εύσημα της αναγνώρισης του ρόλου του και από τη Ρωσία και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντως μόνο απομονωμένος που δεν είναι. Κύριε Καπόπουλε, η χθεσινή κινητοποίηση σας έδειξε ότι υπάρχει ακόμη ένα σταθερός διάβλος επικοινωνίας? Δηλαδή οι Πολωνοί ως όφυλαν, γιατί μου λένε κάποιοι υπερβολικοί, δεν είναι υπερβολικοί,
Είχαν ένα πλήγμα στο έδαφος τους. Συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας τους. Ο Ζελένσκι για λόγους εντυπώσεων βγήκε κατευθείαν στα κάγκελα να οι Ρώσοι. Εντάξει, αλλά οι Αμερικανοί ήταν εξαιρετικά προσεκτικοί εξ αρχής. Οι Αμερικανοί, κύριε Σαχίνη, αυτή τη στιγμή θέλουν όσο κανένας άλλος τον τερματισμό της σύγκρουσης. Πριν αρχίσουν οι Ευρωπαίοι να αγανακτούν, πριν αρχίσουν οι Ευρωπαίοι να κάνουν δεύτερες σκέψεις. Αυτό που θέλανε στην Ουκρανία, το παραλαμβάνω, το πέτυχαν. Διέριξαν τη συμμαχία Γερμανίας-Ρωσίας, που ήταν στρατηγικός κίνδυνος για τις ΗΠΑ. Συσπήρωσαν το ΝΑΤΟ και την ανίκανη να συνεργαστεί σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής μεταξύ της Ευρώπη. Mm-hmm. Και όλα αυτά θα τεθούν εν κινδύνο αν το κόστος, το παράπλευρο που επομίζεται η Ευρώπη, είναι παραπάνω από αυτό που μπορεί να αντέξει. Άρα λέτε ότι εδώ μάλλον πάμε σε μία σταδιακή αποκλιμάκωση ή έλεγχο. Γρήγορη αποκλιμάκωση, γρήγορη, σταδιακή. Γρήγορη. Να μην σας πω ότι νομιμοποιείται και η σκέψη ότι η αποχώρηση των Ρώσων από τη Χερσόνα ήταν προσυνεννοημένη. Είχαμε, αν θυμόσαστε, πριν από 10 μέρες είχαμε εξαγγελίες ότι θα δώσουν μάχη τετράγωνο με τετράγωνο οι Ρώσοι, θα γίνει φοβερή μάχη ματοχυσία μέσα στη Χερσόνα και ξαφνικά είχαμε την αποχώρηση. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω και ευχαριστώ γιατί μας δώσατε και ειδήσεις εδώ σήμερα. Θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Ένα, χθες ο Τραμπ ανακοίνωσε, δεν είναι άμυρο όλων όσων έχουμε στο πεδίο, ότι κατεβαίνει. Τελείωσε. Αφήστε, λέει, τι λέτε εσείς, ναι, για τους υπόλοιπους. Είναι φανερό ότι το αποτέλεσμα θα οδηγήσει σε μία σύγκρουση στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και οι δύο πλευρές, και ο Τραμπ και οι αντιτραμπικοί μέσα σε αυτούς, να βάλουμε και τον κυβερνήτη της Φλόριντας ως πιο εξέχουσα από ο Ντεσάντης, ήδη από τώρα προσπαθούν να καθαρίσουν τον ορίζοντα για να μην φτάσουμε το 2024 και σπαράζεται το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Όντως οι προβλέψεις διαψεύστηκαν. Οι Δημοκρατικοί τα πήγαν αναπάντεχα καλά. Νομίζω ότι τους έκανε δώρο η απειλή για απαγόρευση των αμβλώσεων σε πανεθνική κλίμακα. Κινητοποίησε δηλαδή κομμάτι των γυναικών ψηφοφόρων που αλλιώς θα είχε κάνει αποχή. Mm-hmm. Και ότι προσπαθεί ο Τραμπ με την πρόωρη δήλωση της υποψηφιότητάς του να αποθαρρύνει ενέργειες αμφισβήτησής του. Σαφές. Το επόμενο ερώτημα είναι το εξής. Μπαλί ξεμπαλί στους G20, ο Ερντογάν ξαναθυμήθηκε να μας πει από τον Μπαλί ότι θα έρθει η νύχτα. Θεωρείτε ότι το κάνει περισσότερο για εσωτερικούς λόγους αυτό? Κοιτάξτε, έχουμε ένα κορυφαίο δείγμα γραφής λόγου εσωτερικού και λόγου εξωτερικού. Ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Σοϊλού, είπε ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν την κουρδική τρομοκρατία, και ο Ερντογάν ευχαρίστησε, πριν μας απειλήσει ξανά, μας ευχαρίστησε για τη συλληπιτήρια που στείλαμε για την τρομοκρατική ενέργεια στην Κωνσταντινούπολη. Με δύο λόγια, και αυτό, οι Αμερικανοί έχουν αποφασίσει να μην δίνουν σημασία σε ό,τι λέει ο Ερντογάν για εσωτερική κατανάλωση. Ωραία, και το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Μέσα σε όλα αυτά, και γιατί προφανώς συνδέεται με αυτά που μας είπατε αρχικά, γιατί οι Αμερικανοί επήγονται να πάμε σε κεχηρία στην Ουκρανία, η Γερμανία δια των διαρών μας άφησε να διαφανεί ότι αν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση, η ακρίβεια κτλ., είναι και το σενάριο των capital controls. Βέβαια. Μα σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που επίσης οι Αμερικανοί θα πιέσουν τους Ευρωπαίους για πιο σκληρή πολιτική απέναντι στην Κίνα. Περιορισμούς δηλαδή στις εξαγορές που κάνουν οι Κινέζοι, περιορισμούς στις επενδύσεις και περιορισμούς στο διμερές εμπόριο. Κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, μια διακοπή των εμπορικών σχέσεων με τη Ρωσία και με την Κίνα, αυτό σημαίνει κατάρρευση της Γερμανίας. Σας θυμίζω ότι ο πρώτος γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Άγγλος διπλωμάτης Λόρδος Ισμέη, είχε πει μια φράση που έχει μείνει στα βιβλία της ιστορίας. Το ΝΑΤΟ χρειάζεται για να κρατάει τους Ρώσους στην απέξω, τους Αμερικανούς μέσα και τους Γερμανούς κάτω. Νομίζω ότι το είπατε. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Καπόπουλε. Και εγώ για την πρόσκληση. Καλή σας ημέρα από καλή το Ιράκ. Καλή σας μέρα.